Για δεύτερη εβδομάδα προβάλλεται η Ευτυχία, μια βιογραφική ταινία για την πρώτη Ελληνίδα στιχουργό και ποιήτρια, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, που ήδη έχει κερδίσει το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Την ηρωίδα ενσαρκώνουν σε δύο χρόνους η Κάτια Γκουλιώνη και η Καριοφιλιά Καραμπέτη, και η ταινία, αν μη τι άλλον, θα σας κάνει να ακούσετε για ακόμα μία φορά ένα από τα πιο σπάνια τραγούδια που έγραψε. Από τη ζωή στα τσιγαρόχαρτα, πρώτα σε στίχους που τραγουδήθηκαν και στη συνέχεια σε βιβλιογραφημένη βιογραφία, στο θεατρικό σανίδι, στη μεγάλη οθόνη. Η ιστορία της πρώτης γυναίκας στιχουργού που καταξιώθηκε όσο καμία στην Ελλάδα, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα μέρος σε αυτή την ταινία. Ήτανε αυτό που περίμενα και κάτι παραπάνω. Είναι από τις δουλειές που νιώθω περήφανη. Είμαι σε αυτή τη δουλειά. Είμαστε εδώ να τιμήσουμε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μια γυναίκα που δεν δίστασε ποτέ να εκφραστεί. Είχε χιούμορ απίστευτο, η στίχη της, η δυσδυτική παρατηρητικότητά της. Είναι μια ταινία που καταρχήν τιμάει την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και τη συναρπαστική ζωή της και προσπαθεί να φωτίσει τη ζωή της με έναν τρόπο ώστε να μην είναι απλώς μια βιογραφία η ταινία. Και από τα γυρίσματα ακόμα είχα αυτή την αίσθηση ότι γίνεται μια σπουδαία δουλειά. Είναι η βραδιά τώρα, η απόψινή, μια υπέροχη βραδιά που θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Οι αντιδράσεις μετά την πρεμιέρα της ταινίας Ευτυχία δικαιολογούν την εμπορική της επιτυχία στο άνοιγμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Συνδυάζει το δράμα και την κωμωδία με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και αυτό την κάνει πάρα πολύ ανθρώπινη και πολύ ελληνική. Μια εξαιρετική ταινία για μια πολύ σημαντική καλλιτέχνηδα. Έβγε σε όλους. Συγκινήθηκα βαθύτερα. Θυμήθηκα τον καλό που λένε παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Η μικρασιάτισσα στιχουργός Ευτυχία Χατζηγεωργίου Οικονόμου, γνωστή και ως Νικολαίδου, καθιερώθηκε με το επώνυμο του τελευταίου και αγαπημένου συζύγου της, Παπαγιανοπούλου. Η πατρότητα των τραγουδιών της στην αρχή της καριέρας της αμφισβητήθηκε από την ανδροκρατούμενη κοινωνία, αλλά στο πέρασμα του χρόνου όλα τους θεωρούνται πια κλασικά.